Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, και στον ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Δεν ξέρω, προφανώς, αν δεν είδατε, θα μάθατε σήμερα και θα δείτε τι είπε ο κύριος Κασελάκης εχθές στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είμαι πρόεδρος de facto και de jure, είπε Δημήτρη. Και το συνέδριο θα αποφασίσει αν είμαι έκπτωτος ή όχι. Ναι, επιβεβαιώνεται αυτή η λογική, αυτή η αντίληψη που λέει ότι το συνέδριο είναι αυτό το οποίο έχει λάβει τις αποφάσεις. Και οποιοδήποτε άλλο όργανο είναι εφόδευση, όπως λέει η πλευρά Κασελάκη, ότι δεν θα ληφθεί υπόψη. Καταλαβαίνω ότι αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κλίμα μη συνύπαρξης. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει... Εγώ νομίζω ότι η διάσπαση έχει ήδη γίνει. Απλώς, κρεμεί πότε θα γίνει και χρονικά, ρε παιδί. Δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Όσο σοβεί σε δημόσια θέα αυτή η κατάσταση, αυτό είναι επιζήμιο, σφόδρα επιζήμιο για όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Αυτό ενδεχομένως να μην έχουν αντιληφθεί, να μην έχει αντιληφθεί κανένα από τους δύο, και βλέπουμε ότι συνήθως, δηλαδή θα πω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι θα μας δώσει να καταλάβουν και τους τηλεθέτες μας. Όταν εμείς δημοσιογράφοι αναζητούμε πολιτικά πρόσωπα σε αντιπαραθέσει για να τοποθετηθούν, συνήθως προσπαθούν να το αποφύγουν και λένε δεν πειράζει, ας το να περάσει. Τώρα βρίσκεις με τόσο μεγάλη ευκολία. Σωστό. Από την ώρα την άλλη, ναι. Οι οποίοι μιλούν με τον χειρότερο τρόπο ανοιχτά και δημόσια για τον αντίπαλο. Ακριβώς. Έχεις δίκιο. Διαμαντή, με όλα αυτά που γίνονται. Πιστεύεις ότι θα φτάσουν τελικά καταρχήν σε συνέδριο και μετά σε εκλογή αρχηγού? Δεν το ξέρω. Έχει πέσει πριν από λίγο μια πρόταση από τον κύριο Τιμπονέρα. Ναι, μου το είχε πει και εμένα, τον είχα και χτες εγώ εδώ, μου είχε πει ακριβώς το ίδιο. Ναι. Να μην πάμε τώρα σε εκλογή αρχηγού. Μου το είχε πει χτες το μεσημέρι εδώ, το επανέλαβε και σήμερα στο Open. Μισό λεπτό, γιατί τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον εξελίξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να καλυφθούν από το πολιτικό ρεπορτάζ. Μόνο χρειάζεται και ρεπορτάζ Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή είναι τρελά αυτά. Και φυσικά αυτά τα οποία λέμε τώρα, σε 2-3 ώρες ή το απόγευμα μπορεί να έχουν αλλάξει. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή... Είναι μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, πάρει μια απόφαση, αυτό που είπε χθες ο κ. Κασελάκης, με το πάρει μια απόφαση έκπτωσης Προέδρου η Κεντρική Επιτροπή, μπορεί κάλλιστα αυτό το πράγμα να αναιρεθεί στο συνέδριο. Το να μην γίνει η εκλογή και να μην γίνει το συνέδριο σημαίνει ότι πάνε σε διάσπαση χωρίς να περιμένουν τα αποτελέσματα. Και πίσω από όλο αυτό, για να μην είμαστε ανυποψίαστοι, είναι αυτή η σκληρή αυτή κόντρα, η σκληρή αυτή μάχη. Έχει να κάνει με το ποιος θα κρατήσει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η εκλογική του συρρήκνωση δημοσκοπικά προκύπτει ήδη και δεν χρειάζεται να είναι κανείς φιλόσοφος, πολιτικός φιλόσοφος για να το ξέρει. Έτσι. Για να μπορέσει να αυτή η ομάδα, αυτή η τάση, αυτός ο υποψήφιος που θα κερδίσει τις εκλογές, αν φτάσουν να γίνουν εκλογές, να έχει πρώτον τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον την κρατική χρηματοδότηση. Θυμίζω ότι όταν πριν διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη τελευταία του διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, η κυρία Αχτσιόγλου είχε πάρει 45% περίπου, λέμε τώρα, ο κύριος Κασελάκης 55-56%. Ναι. Δεν ήταν καμιά τεράστια διαφορά. Και όμως εκτός ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Αχτσιόγλου με όσους την ακολούθησαν. 11 βουλευτές. Αυτό που δεν της επέτρεψαν καν να εκλέξει ένα ευρωβουλευτή. Ακριβώς. 11 βουλευτές. Το διακύβευμα είναι η σφραγίδα και η κρατική χρηματοδότηση. Μάλιστα. Δημήτρη. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι είναι μια πολιτική μάχη η οποία στην πραγματικότητα γίνεται για το ποιος θα κρατήσει τη σφραγίδα και όσα απορρέουν από έναν πολιτικό φορέα όπως έχει κατέβει σε εκλογές. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους όπως ήδη τον λαμβάνουν. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο κ. Κασελάκης, αν δεν το επιτρέψουν να είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει τις δικές του κινήσεις, θα κάνει το δικό του κόμμα, θα πάρει κάποιους βουλευτές, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 11. Τώρα αυτό είναι ακόμη υπό διερεύνηση και οι υπόλοιποι που θα μείνουν θα συνεχίσουν ενδεχομένως συναντώντας τον δρόμο τους και στελέχη οι βουλευτές που είχαν αποχωρήσει πέρσι. Μάλιστα. Τώρα την πρόκληση προς τον Τσίπρα ότι θα ήταν πιο έντιμο να κατέβει απέναντί μου, πώς την είδατε, Δημήτρη, πρόταση, και να πάμε μετά στο Διαμαντή. Νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης επαναλαμβάνει και ενδεχομένως με έναν τρόπο πιο έντονο
αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει να κάνει από το Φεβρουάριο και μετά, όταν φάνηκε ότι οι σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα είχαν διαραγεί. Και το κάνει τώρα, το υπενθυμίζει, διότι είναι δεδομένο ότι θέλει να χαλιβώσει έτσι το κοινό των δικών του υποστηρικτών. Να φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένας αρχηγός, ένας ηγέτης, ο οποίος δεν φοβάται τον προκάτοχό του, ο οποίος είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ αγαπητό για όλο τον κόσμο στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαμαντή. Περίπου συμφωνώ με αυτό που είπε ο Δημήτρης. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια φράση που λέγεται ότι στην πολιτική υπάρχει κάτι χειρότερο από έγκλημα και είναι το πολιτικό λάθος. Η εκτίμηση, η ταπεινή δική μου, είναι ότι ο κύριος Κασελάκης κάνει λάθος με το να στοχοποιεί τον κύριο Τσίπρα, διότι στα μάτια του αριστερού κόσμου, του κόσμου που είναι ταγμένο στην αριστερά, αλλά ούτε με το κόμμα ασχολείται υποχρεωτικά, έχει ο καθένας τα δικά του προβλήματα, τη δική του ζωή. Έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι όλοι μέσα στα κόμματα που ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια που γίνονται εκλογές. Στα μάτια λοιπόν ενός ανθρώπου αριστερού που δεν ασχολείται με το κόμμα και συνεπώς δεν είναι σε καμία από τις ομάδες που αντιπαρατίθεται, ο Αλέξης Τσίπρας, καλός ή κακός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έβγαλε την αριστερά από το καβούκι ενός μικρού κόμματος, μια μικρή παράταξη. Και την έκανε κυβέρνηση. Έγινε πρωθυπουργός και είναι ακόμα στα μάτια πολλών αριστερών ως ο άνθρωπος, το τέμα, να το πω έτσι, το ενζωή, το τέμ της αριστεράς. Το να κάθεσαι και να χτυπάς ευθέως τον Τσίπρα μπορεί να, κατά τη γνώμη μου, να κάνεις πολύ πιο φανατικούς, πολύ πιο ένθερμους, πολύ πιο δραστήριους τους δικούς σου ανθρώπους, αλλά δεν νομίζω ότι προσθέτεις ψήφους στη δική σου υποψηφιότητα. Αντίθετα, αφαιρείς από δεξαμενές που θα μπορούσες να αξιοποιήσεις μια άλλη πολιτική στρατηγική. Μάλιστα. Κύριε συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.